Τρελή επιτυχία για το σύστημα προστασίας Tanks Trophy. Κάνει για εμάς. Σχεδόν 2.000 παραγγελίες για το Ισραηλινό ενεργό σύστημα προστασίας αρμάτων μάχης Trophy μέσα σε λίγα χρόνια. Το πανίσχυρο αυτό το σύστημα είναι συμβατό και με τα ελληνικά Leopard. Πρόσφατα λοιπόν έγινε γνωστό πως ο Αμερικανικός στρατός αναμένεται να υιοθετήσει τη νεότερη έκδοση MNA-2 SEP V4 των αρμάτων Abrams, η οποία μεταξύ άλλων θα επιδεικνύει το ενεργό σύστημα προστασίας Trophy. Η Γερμανία από την άλλη αποκάλυψαν μια ολοκένουργια έκδοση για τα άρματα Leopard, την 2α7α1, η οποία θα είναι εξοπλισμένη με το σύστημα αυτό. Οι Βρετανοί δεν έμειναν στην απέξω και αυτοί θα προσθέσουν το σύστημα στα νέα Tanks Challenger. Για να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο Ισραηλινό προϊόν, για να καταλάβουμε γιατί θα εξοπλιστούν με αυτό κάποια από τα ισχυρότερα κύρια άρματα μάχης του κόσμου. Το Trophy, που σημαίνει τρόπαιο, είναι λοιπόν ένα ενεργό σύστημα προστασίας, το οποίο ανέπτυξε η Ισραηλινή εταιρεία Rafael εντός των Ισραηλινών συνόρων. Αυτό το είδος όπλων είναι γνωστό ως συστήματα προστασίας Hard Kill, που σημαίνει δύσκολο να σκοτώσεις. Το εν λόγω σύστημα σχεδιάστηκε από Ισραηλινούς για να παρέχει επιπρόσθετη προστασία σε άρματα μάχης και τοθωρακισμένα εναντίον εισερχομένων αντιαρματικών πυράβλων και ρουκετών. Το πρώτο συμβόλαιο παραγωγής υπογράφηκε το 2007. Έπειτα, ακολούθησε μια σειρά από δοκιμές με αποτέλεσμα το σύστημα να θεωρηθεί επιχειρησιακό το 2009. Οι πρώτες παραδόσεις στις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ ξεκίνησαν το 2010, ενώ από το 2011 το τρόπαιο εγκαθίσταται στα Ισραηλινά άρματα με κάβα MK3 και MK4, όπως και στα βαριά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Neimer. Στο Ισραήλ είναι γνωστό με την ονομασία Mail Rua, που σημαίνει χειμώνας που κόβει τον άνεμο, αφού το Trophy αποτελεί το όνομα εξαγωγής του. Για να δούμε τώρα πώς δουλεύει. Το Trophy αποτελεί ένα σύστημα γρήγορης ανταπόκρισης. Μόλις ανοιχνευτεί ένας εισερχόμενος πύραυλος ή ρουκέτα, ο εσωτερικός υπολογιστής του υπολογίζει το διάνυσμα προσέγγισης και στη συνέχεια το σωστό χρόνο και τη σωστή γωνία εκτόξευσης των βλημάτων αντιμέτρων. Ένας αριθμός από μικρά εκρητικά βλήματα βρίσκεται σε δύο περιστρεφόμενους εκτοξευτές, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στις πλάγιες μεριές του οχήματος. Μόλις εκτοξευτούν αυτά τα αμυντικά πυρομαχικά, ανατινάζονται και σχηματίζουν ένα στενό και ακριβές σύννεφο, το οποίο αποτελείται από εκρητικά θράσματα. Αυτό το νέφος με τη σειρά του έχει ως σκοπό να αναχαιτήσει την εισερχόμενη απειλή. Οι εισερχόμενοι πύραυλοι και ρουκέτες καταστρέφονται πριν χτυπήσουν το άρμα. Βέβαια, αυτό το σύστημα δεν προστατεύει το άρμα εναντίον απειλών που βασίζονται στην κινητική τους ενέργεια για να προκαλέσουν ζημιά, όπως για παράδειγμα διατριτικών πυρομαχικών με σταθερά πτερύγια. Τέτοια πυρομαχικά ταξιδεύουν πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα το σύστημα να μην προλαβαίνει να τα αναχαιτήσει. Το Trophy επιπλέον σχεδιάστηκε να έχει πολύ μικρή ζώνη καταστροφής, έτσι ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για το πεζικό που βρίσκεται δίπλα στο τάγκ. Το σύστημα μπορεί να εμπλακεί ταυτόχρονα με πολλαπλές απειλές, οι οποίες έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις. Τέλος, το Ισραηλινό Τρόπαιο περνά πληροφορίες στο πλήρωμα του άρματος, οι οποίες αφορούν την κατεύθυνση της επίθεσης. Αυτό επιτρέπει την έβρεση της εχθρικής θέσης και κατ' επέκταση την εκτόξευση πυρών εναντίον της. Έτσι, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η πιθανότητα επιβίωσης του οχήματος στο πεδίο της μάχης. Στο τάγκ μπορούν να συνδεθούν και άλλα συστήματα προστασίας, όπως συστήματα διαχείρισης πεδίου μάχης και συστήματα προστασίας soft kill, τα οποία δεν εκτοξεύουν ενεργά βλήματα για την αναχέτηση απειλών, αλλά χρησιμοποιούν άλλα μέσα, όπως παρεμβολές κτλ. Κάνει όμως για τον ελληνικό στρατό αυτό το σύστημα? Ο Αμερικανικός στρατός αγόρασε συστήματα για τα άρματα Abrams, εκδόσεις MNA-2 SEP V2 και MNA-2 SEP V3, ενώ η Γερμανία παρήγγειλε 17 συστήματα το 2021 για να εξοπλίσει τα τάγκ της δύναμης υψηλής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ. Η Ράφαελ έχει σημειώσει ήδη παραγγελίες άνω των 1.800 μονάδων, γεγονός που κάνει το σύστημα το πιο πετυχημένο στην κατηγορία του. Αν και οι Γερμανοί παρήγγειλαν λίγες μονάδες, η Ράφαελ αναμένει πως η ευρωπαϊκή χώρα θα ζητήσει περισσότερα συστήματα, μιας και το Τρόπαιο είναι συμβατό με προηγούμενες εκδόσεις Leopard, όπως την 2α4, την οποία έχει και η χώρα μας. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως τα εν λόγω συστήματα προστασίας είναι διαθέσιμα για εγκατάσταση και στα ισχυρά ελληνικά τάγκς. Με το Ισραηλινό Trophy, τα ελληνικά τεθωρακισμένα θα γίνουν σχεδόν ανίκητα στο πεδίο της μάχης. Το πανίσχυρο αυτό σύστημα
ενισχύει σε εντυπωσιακό βαθμό το επίπεδο προστασίας των αρμάτων μάχης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.